Αλεξάνδρεια. Την εποχή που σε μια γειτονική περιοχή της Μέσης Ανατολής γεννιέται κάποιος ο οποίος έμελε να αλλάξει τη μοίρα του κόσμου και την πορεία του κόσμου ιδρύοντας μια νέα θρησκεία. Την εποχή αυτή στην Αλεξάνδρεια, σε ένα αστικό σπίτι, στην αυλή ενός αστικού σπιτιού, ένα παιδί παρατηρεί την τροφό του να γνέθει μαλλί και να φτιάχνει νήμα. Μαγεμένο παρατηρεί το θαύμα, γιατί σαν θαύμα φαίνεται στα μάτια του, και υπνοτισμένο βλέπει την περιστροφή του αδραχτιού και την περιέλυξη γύρω του του νήματος. Την ίδια ώρα σε κάποιο άλλο σημείο της αυλής ένας νεαρός δούλος έχει σαν αποστολή να βγάλει νερό από το πηγάδι της οικογένειας. Ρίχνει τον κουβά στο βάθος του πηγαδιού και έπειτα αρχίζει να γυρίζει το βαρούλκο, να τυλίγεται το σκοινί στο τύμπανο και να ανεβάζει το νερό σιγά σιγά στην επιφάνεια. Την τελευταία στιγμή κάτι του αποσπά την προσοχή, χάνει τη λαβή του βαρούλκου, ο κουβάς πέφτει με δύναμη στο βάθος του πηγαδιού, ενώ το τύμπανο περιστρέφεται ανεξέλεγκτα. Το παιδί βάζει τα γέλια γιατί το φαίνεται μια αστεία σκηνή και είναι μια αστεία σκηνή. Σας περιγράφω κάτι που έχει συμβεί χιλιάδες φορές. Χιλιάδες χρόνια γυναίκες γνέθουν μαλλί και φτιάχνουν σκηνή, νήμα. Για χιλιάδες χρόνια άνθρωποι ανεβάζουν νερό από το πηγάδι και πάρα πολλές φορές έχει συμβεί το ατύχημα να τους φύγει τελευταία στιγμή το βαρούλκο από το χέρι. Τι το καινούριο έχει αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει? Το καινούριο είναι το παιδί. Το παιδί που παρατηρεί τα γεγονότα. Που έχει τη δημιουργική περιέργεια, που εξάπτεται η φαντασία του και αρχίζει να δουλεύει η εφευρετικότητά του. Το παιδί αυτό είναι ο ήρωνας ο Αλεξανδρινός. Ένας από τους μεγαλύτερους εφευρέτες στον κόσμο, ένας από τους μεγαλύτερους εφευρέτες της αρχαιότητας, ένας άνθρωπος που έζησε περίπου τον πρώτο αιώνα της νέας χρονολόγησης. Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια και έζησε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Ας κάνουμε μια παρένθεση εδώ να μιλήσουμε για την Αλεξάνδρεια εκείνης της εποχής. Η Αλεξάνδρεια ιδρύθηκε το 331 π.Χ. από τον Μεγαλέξανδρο και σε σύντομο χρονικό διάστημα έγινε η μεγαλύτερη πόλη του τότε αρχαίου κόσμου και σε ό,τι αφορά τον πληθυσμό και σε ό,τι αφορά την οικονομική δύναμη αλλά και σε ό,τι αφορά την παραγωγή πολιτισμού, την παραγωγή πνεύματος, την παραγωγή σοφίας. Χάρη στην βιβλιοθήκη της και χάρη στο Μουσείο της Αλεξάνδρειας συγκέντρωσε τους μεγαλύτερους σοφούς της αρχαιότητας, ενδεικτικά να αναφέρουμε Αρχιμίδη, Κτησίβιο, Ευκλήδη, Ερατοσθένη, Ύπαρχο και πάρα πολλούς άλλους, Φίλωνα ή και Ήρωνα, για αυτόν που μιλάμε τώρα, και οι σοφοί αυτοί που συγκεντρώθηκαν εκεί έχουν παράξει τόσο όγκο έργου που έχουν αλλάξει για πάντα την ιστορία, την πνευματική ιστορία της Δύσης και του Δυτικού πολιτισμού. Να πούμε τώρα, κάνοντας μια δεύτερη παρένθεση, για το τι πραγματικά συμβαίνει πρωτόγνωρο στην Αλεξάνδρεια εκείνη την εποχή. Είναι προσωπική μου άποψη, σας τη μεταφέρω. Είναι η πρώτη φορά που σε τέτοια κλίμακα και με τέτοια μαζικότητα σοφοί παράγουν γνώση για τη χαρά της γνώσης. Όχι για να λύσουν υπαρκτά προβλήματα του λαού, όχι για να απαντήσουν σε ανάγκες της κοινωνίας, αλλά γιατί μπορούν. Όχι για να φτιάξουν χαρτί γιατί έπρεπε να υπάρχει ένα μέσο καταγραφής, όχι για να φτιάξουν τη ρόδα για να γυρίζει πιο εύκολα η άμαξα, όχι για να φτιάξουν την περγαμηνή γιατί τελείωναν οι πάπυροι, αλλά για να φτιάξουν πράγματα τα οποία δεν απαντούσαν σε κανένα πραγματικό πρόβλημα της κοινωνίας. Και γιατί το έκαναν αυτό? Γιατί μπορούσαν.
είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας που παράγεται γνώση σε τέτοια κλίμακα για τη χαρά της γνώσης, για τη χαρά της δημιουργίας, για την ικανοποίηση ότι μπορώ να κάνω κάτι. Και συμβαίνει αυτό επειδή οι σοφοί που συγκεντρώθηκαν εκεί δεν συγκεντρώθηκαν για να λύσουν προβλήματα, συγκεντρώθηκαν για να παράξουν γνώση. Τους παρασχέθηκαν πόροι και δυνατότητα για να κάνουν αυτά που έκαναν. Θα μου πείτε, σε τι βοηθάει αυτό? Την εποχή που συμβαίνει ίσως σε τίποτα. Αλλά η γνώση που παράγεται τότε αποτελεί το υπόστρωμα πάνω στο οποίο καλλιεργήθηκαν οι τεχνολογικές εξελίξεις και καρποφόρησαν οι επιστήμες ίσως χρόνια, ίσως αιώνες αργότερα. Να γυρίσουμε στον ήρωα τον Αλεξανδρινό και στην παρατήρηση τη συγκεκριμένη, όπου ένας άξονας περιστρέφεται εξαναγκασμένος από μία δύναμη. Είναι κάτι που έχουν παρατηρήσει χιλιάδες άνθρωποι πριν από αυτόν. Για χιλιάδες χρόνια ίσως. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος γνέθει ή κάποιος ανεβάζει νερό από πηγάδι ή κάποιο παιδί παίζει με ένα γιογιό ή παίζει με τη σβούρα του. Σε όλα υπάρχει ένα κοινό υπόβαθρο. Υπάρχει μια δύναμη, ένα σκηνή και μια περιστροφή. Σε αυτά τα τρία πράγματα στηρίχτηκε ο ήρωνας για να κατασκευάσει αυτό που θα δείτε στο επόμενο βίντεο. Thank you.